Καλησπέρα σας αγαπημένοι μου μαθητές. Αυτό είναι το δεύτερο κατά σειρά βίντεο τα οποία φτιάχνονται στα πλαίσια των δράσεων για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Στο δεύτερο αυτό βίντεο θα σας παρουσιάσω τα μέρη του ουτιού, θα κάνω μια σύντομη περιγραφή αλλά ουσιαστική, καθώς και τα ξύλα τα οποία χρησιμοποιούνται, θα σας περιγράψω τα μέρη του οργάνου και τα ξύλα τα οποία χρησιμοποιούμε για να κατασκευάσουμε αυτά τα μέρη, τα οποία όλα ενώνονται για να έχουμε στα χέρια μας για να φτιαχτεί και να κατασκευαστεί το όργανο που λέγεται ούτι. Ξεκινάμε από το σχήμα του οργάνου. Βλέπουμε ότι το όργανο, το ούτι, είναι ένα αχλαδόσχημο όργανο, μοιάζει με ένα αχλάδι κομμένο στη μέση, το οποίο αποτελείται από το σκάφος, ονομάζεται σκάφος ή ηχείο. Σκάφος γιατί θυμίζει σκάφος πλοίου, και ηχείο γιατί εδώ ενισχύεται ο ήχος, αποτελείται από τις δούγες που είναι πολλά, οι φέτες αλλιώς, είναι πολλά ξύλα ενωμένα και αποτελούν όλα μαζί, αποτελούν το σκάφος. Στο πάνω μέρος έχουμε το καπάκι που ίσως αποτελεί το πιο σημαντικό μέρος του οργάνου και σχετίζεται με τον καλό ήχο του οργάνου. Όσο πιο καλό φτιαγμένο είναι το καπάκι, τόσο πιο καλός και ευαίσθητος είναι ο ήχος του οργάνου. Ακολουθεί ο καβαλάρης ή αλλιώς χορδοδέτης, γιατί σε αυτόν δένουμε τις χορδές του οργάνου. Εδώ βρίσκεται ο καπλαμάς, γιατί αποτελείται από καπλαμά και προστατεύει το καπάκι από τα χτυπήματα της πένας στο ηχείο, ή αλλιώς μυσραπλίκι. Να πούμε ότι η πένα στο όργανο, στο συγκεκριμένο το ούτι, και είναι αυτή εδώ, σε αυτό εδώ το σχήμα, ονομάζεται μυσράπι στα αράβικα, οπότε και το σημείο που χτυπάει η πένα ονομάζεται μυσραπλίκι. Εδώ βλέπουμε τις τρύπες από τις οποίες βγαίνει ο ήχος από το σκάφος και ονομάζονται ροζέτες. Ροζέτες βασικά δεν είναι τόσο οι τρύπες όσο τα σχέδια τα οποία προσαρμόζονται σε αυτές τις τρύπες και είναι κάποια αραβουργήματα, επειδή όπως είπαμε το ούτι κατάγεται από τις περιοχές αυτές. Ακολουθεί το μανίκι. Βλέπετε ότι πρόκειται για ένα μικρό μανίκι, χωράει στο άνοιγμα του χεριού μου, ή τα στιέρα, παρόλο που δεν έχει τάστα, βλέπουμε ότι δεν έχει χωρίσματα επάνω. Το μανίκι προσαρμόζεται στο ηχείο, ενώνεται με το ηχείο, και στο πάνω μέρος του μανικιού έχουμε, εδώ βλέπουμε τον άσπρο, τον καβαλάρι, ο οποίος ή αλλιώς ονομάζεται κόκαλο, λόγω του υλικού κατασκευής, με κόκαλο, όσο πιο καλό είναι το όργανο, αλλιώς συνήθως είναι ξύλινος. Στο πάνω μέρος έχουμε το κεφάλι ή τον καράουλα, στον οποίο προσαρμόζονται τα κλειδιά ή στριφτάρια και στα οποία δένουμε τις χορδές για να τις τεντώσουμε. Βλέπουμε ότι το βάρος του οργάνου, ανάλογα και με την κατασκευή του, είναι μικρό, από 800 μέχρι 1000 γραμμάρια, δηλαδή 1 κιλό ή και παραπάνω. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην περίπτωση του ουτιού, χωρίς αυτό να είναι απόλυτο φυσικά, ότι όσο πιο καλό είναι το όργανο κατασκευαστικά, τόσο πιο ελαφρύ είναι. Τώρα, ποιο είναι το μήκος των χορδών? Από τον ένα καβαλάρι, το κόκαλο, μέχρι το χορδοδέτη. Το μήκος των χορδών ποικίλει ανάλογα με το ούτι και την περιοχή στην οποία κατασκευάζεται. Έτσι, αν μιλήσουμε για την περιοχή της Τουρκίας, το ότι μπορεί να ξεκινήσει από 58 εκατοστά και την περιοχή της Αρμενίας και να φτάσει στις αράβικες περιοχές μέχρι και τα 64 εκατοστά. Ποια είναι τα καλύτερα ξύλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε ένα ούτι? Για την κατασκευή του, είναι τα καλύτερα ξύλα, είναι το μαόνι, η μαύρη μουριά, το σφεδάμι, η τριανταφυλιά, η κερασιά και ο παλίσανδρος, για το σκάφος και για τον μπράτσο. Για το σκάφος και για τον μπράτσο. Δηλαδή μιλάμε για τις ντούγες, για τις φέτες και για τον μπράτσο εδώ πέρα ή την ταστιέρα. Όσον αφορά για το καπάκι, πολύ καλά ξύλα είναι ο έλατος και ο κέντρος. Όσον αφορά για την ταστιέρα, χρησιμοποιούμε έβαινο, παλίσανδρο και τριανταφυλιά, και για τα στριφθάρια τα ίδια ξύλα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια ξύλα και για τα κλειδιά. Τώρα, όπως προαναφέραμε, οι διακοσμητικές ρόδες, ροζέτες, ήταν παλιότερα είτε από κέρατο, ακόμη και τώρα, ανάλογα με τα λεφτά που δίνουμε, είτε από κέρατο, είτε από ταρταρούγα, το οποίο είναι το κόκαλο, το κέλυφος της χελώνας, είτε από ξύλο. Μπορούμε να πούμε όμως ότι σήμερα όλα αυτά δεν τηρούνται, δεν αποτελούν κανόνες πάνω στους οποίους λειτουργούν όλοι οι κατασκευαστές του συγκεκριμένου οργάνου.
Να ξέρουμε, να πούμε όμως ότι επειδή πρόκειται για ένα πολύ φυσικό όργανο, όπως βλέπετε ότι όλα τα υλικά είναι ξύλινα, όταν προσαρμόζουμε πάνω σε αυτό το όργανο αντικείμενα που αποτελούνται είτε από μέταλλο είτε από κάποιο άλλο υλικό τα οποία δεν συνάδουν με το ξύλο, σίγουρα επηρεάζουν αρνητικά την ηχητική και την ακουστική του οργάνου.